Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Το Εν Λευκό, η πιο ταξιδιάρικη εκπομπή στην ελληνική περιφερειακή τηλεόραση, σήμερα σας καλωσορίζει στον υπέροχο κόσμο της κρουαζιέρας. Σαλπάρετε μαζί μας και ανακαλύψτε γραφικά νησιά, κοσμοπολίτικα λιμάνια και ιστορικά αξιοθέατα στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Το πρακτορείο Alhambra Travel μας κάλεσε μέσω της Louis Helene Cruise, η οποία φημίζεται για τη ζεστή ατμόσφαιρα και την ποικιλία δραστηριοτήτων που προσφέρει στους ταξιδιώτες, σε μια ξεχωριστή εμπειρία, έτοιμη να αντατέψει για 8 μέρες τις καλοκαιρινές μας επιθυμίες. Επιβάτες του ονείρου, ταξιδεύουμε με το κρουαζιερόπλοιο Πέρλα στο κοσμοπολίτικο Αιγαίο για να γνωρίσουμε καλύτερα τη μοναδική Κωνσταντινούπολη στο σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης ανάμεσα σε δύο ηπείρους, να περπατήσουμε στη Μύκονο στα σοκάκια που περπάτησε το Διεθνές Jet Set, στη Ρόδο δίπλα στο μύθο του Κολοσσού, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου, στην Πάτμο για να νιώσουμε ότι βρισκόμαστε στα Ιεροσόλυμα του Αιγαίου, στο Κουσάνδαση και στην Έφεσο που είναι ο σπουδαιότερος αρχαιολογικός χώρος στα Μικρασιατικά παράλια, στο Ηράκλειο, 3 χιλιόμετρα από το οποίο βρίσκεται το ανάκτορο της Κνωσού του βασιλιά Μίνωα με το μυθικό Λαβύρινθο, και τέλος στη Σαντορίνη, όπου από τα Φυρά θα απολαύσουμε τη μοναδική θέα στο Αιγαίο και το ωραιότερο ηλιοβασίλεμα στον κόσμο. 0,9 το ανάποδα. 2,4 το ανάποδα. 2,4 το ανάποδα και μέσα στην πόλη. Όλα αριστερά με την πόλη. Είπαμε λοιπόν αντίο στην ξηρά και από αυτό το σημείο όλα είναι υπέροχα και διαφορετικά. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις. Στο μόνο που χρειάζεται να απαντήσουμε είναι στο κάλεσμα του απέραντου γαλάζιου της θάλασσας. Γι' αυτό απλά αφήνουμε τις αισθήσεις να απολαύσουν το βαθύ μπλε του ωκεανού, τον ήχο των κυμάτων, τη μυρωδιά της θάλασσας. Η αλήθεια είναι πως τα κρουαζιερόπλοια διαθέτουν τα πάντα. Είναι τόσο γεμάτα από κάθε άποψη που θα σας κάνουν να αισθανθείτε πολύ γρήγορα πως ο κάθε προορισμός είναι δευτερεύουσας σημασίας. Και κάτι άλλο, προσοχή στα γεύματα, για να μην ξεγελάσετε στο τέλος τον εαυτό σας με δικαιολογίες του τύπου «έφταξε το θαλασσινό αεράκι». Ένα σημείο το οποίο πρέπει να προσέξουν οι επιβάτες σε μια πολυήμερη κρουαζιέρα είναι η διατροφή τους. Υπάρχει κίνδυνος να επιστρέψετε στο σπίτι σας κατά κάποια κιλά βαρύτερη.
τις πρώτες μέρες της κουρασγέρας, είναι βέβαιο πως θα χαθείτε περισσότερες από μία φορές ψάχνοντας κάποιο συγκεκριμένο σημείο πάνω στο πλοίο. Θα σας πάρει λίγο χρόνο να μάθετε τα κατατόπια και να πηγαίνετε κατευθείαν στον προορισμό σας. Συνήθως, την πρώτη μέρα, ο πλοίαρχος προσκαλεί τους επιβάτες για ένα κοκτέιλ καλωσορίσματος. Είναι η πιο επίσημη στιγμή του ταξιδιού, καθώς οι επιβάτες γνωρίζουν από κοντά τους ανθρώπους στους οποίους έχουν αναθέσει την τύχη και την διασκέδασή τους. Στη συνέχεια, ο καπετάνιος παρουσιάζει στους επιβάτες τους συνεργάτες του, ανώτερους και ανώτατους αξιωματικούς. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Γεια Σαμλάρ. Mesdames et messieurs, bonsoir, seigneurs et señores, buenas noches. Ladies and gentlemen, this evening, on behalf of Louis Eleni Cruises, the captain, officers, crew and staff, would like to welcome you aboard the MS Perla, and this evening the captain we'll take this opportunity to introduce you to some of his senior officers. Señores y señores, esta noche en nombre de la compañía. At this time, I would like to introduce to you some of my senior officers, and I would like to start from our staff captain, Captain Nikos from Athens, Greece. Our hotel manager, Mr. Nikos from Samos Island, Greece. Very sorry, I forgot the first one is the chief engineer, but very sorry, I forgot him. This is unusual, but anyway, our chief engineer, Mr. Kostas. First. Our chief purser, Mr. Yannis from Athens, Greece. Our chief radio officer, Mr. Yannis from Mykonos Island. Our doctor, Dr. Alexander from Ukraine. Our maitre d', Mr. Sotiris from Cyprus. Our chief housekeeper, Mr. Sotiris number 2 from Athens, Greece. Our bar manager, Mr. Thanasis from Cyprus. And of course, you know already, our cruise director, Mrs. Sharon from Essex, England. Thank you very much again for your cruising with us. Στην υγειά σας, Σύριος, all the best. Salute, Σερεφέ.